την έκθεση για να μοιράσουν φυλάδια ενημερωτικά στους επισκέπτες, θέλοντας έτσι να τους εξηγήσουν και τους λόγους που τόσες μέρες βρίσκονται στους δρόμους. Στο πλευρό τους μέλη του ΠΑΜΕ, επίσης επαγγελματίες οδηγοί ταξί που ακολουθούν στην πορεία με τα οχήματά τους, ενώ στην κεφαλή βρίσκονται 3 γεωργικά μηχανήματα. Τώρα, στην αυριανή σύσκεψη στην Οίκαια, ένα κάλεσμα που έχει απευθύνει ο Μπούτας, φαίνεται πως θα κριθούν όλα. Μην ξεχνάμε ότι εχθές μετά από μια πολύωρη συνεδρίαση άφησαν ανοιχτό κάθε ενδεχόμενο οι αγρότες στον Πλαταμόνα, όπου συνεδρίασε το πανελλήνιο συντονιστικό τους όργανο, με κλείσιμο δρόμων ακόμη και με κάθοδο στην Αθήνα. Ρωτήσαμε αγρότες που συμμετέχουν στο συλλαλητήριο εδώ στη Θεσσαλονίκη πριν από λίγο, τι μπορεί να σημαίνει αυτό, ότι δηλαδή σκληραίνουν τη στάση τους. Αφήνουν, Γιώργο, όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, χωρίς να ξεκαθαρίζουν βέβαια για το εάν θα προβούν σε αποκλεισμούς δρόμων. Πάντως, από πληροφορίες που έχουμε, ενισχύονται τα μπλόκα, συγκεντρώνονται όσο το δυνατόν περισσότερα γεωργικά μηχανήματα σε όλα τα μπλόκα ανά την Ελλάδα, και αύριο το απόγευμα νομίζω πως θα έχουμε μια πιο ξεκάθαρη θέση. Μάλιστα. Για το τι τελικά πρόκειται να κάνουν. Γιώργο, να